Συνάδελφοι, το νομοσχέδιό τους είναι για τα σκουπίδια. Αυτός είναι ο μοναδικός χώρος που τους αρμόζει. Όλο αυτό το διάστημα προσπάθησαν να μας πούνε ότι το έκτρωμα αυτό δεν αφορά το δημόσιο. Είναι ψεύτες. Θέλουν να μας διασπάσουν. Γνωρίζουμε καλά εμείς τους Δήμους για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Το ζούμε καθημερινά με τα δεκάδες έως και εκατοντάδες ρεπό που χρωστάνε στις υπηρεσίες καθαριότητας του συναδέλφους. Ήδη σε κάποιους δήμαρχους άνοιξε η όρεξη να ανοίξουν και το Σάββατο οι παιδικοί σταθμοί για να εξυπηρετούν δήθεν οι δημότες. Είναι ψεύτες, είναι απατεώνες. Αυτά να τα πούνε στους συναδέλφους συμβασιούχους για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο κόσμος πλέον δεν θα είναι όμοιρος των σκουπιδιών. Τους απαντάμε λοιπόν. Αυτό που ρυπαίνουν δεν είναι οι εργαζόμενοι και οι απεργίες τους. Είναι η ίδια τους η πολιτική. Αυτό δηλητηριάζει τον κόσμο. Είναι οι αποφάσεις τους. Ξέρουμε καλά ότι είναι ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απέτηση των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Αποτελεί συνέχεια των νόμων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα μπορεί να βγαίνουν στα κεραμίδια, αλλά συμφωνούν, έχουν την ίδια στρατηγική. Έρχεται να προσαρμόσει τους εργαζόμενους στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Γι' αυτός δουλεύουν. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να αμείβονται με περισσότερο σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να εργάζονται λιγότερο. 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο. Τους απαντάμε. Δεν θα περάσει. Οι εργαζόμενοι το έχουν βάλει ήδη στα σκουπίδια. Θα συνεχίσουμε. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοιες πράγματα θα μας βάλουν στο γύψο. Γεια σας.